Γεια χαρά, μαγκές. Κλείσε λίγο. Το Σαββάτο παίζουμε με τον Εργοτέλη. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ τι θα κάνει. Εγώ ξέρω τι θα κάνει. Θυμάστε την εποχή του Βόκολου και του Μίτς στο Αράουτ. Το λέω για τους παοκτζίδες που έχουν βγει τώρα και κάνουν τους... το Μεγάλο Αλέξανδρο, κάθε ένας από αυτούς. Τόσα χρόνια έτσι παίζετε με τον Παναθηναϊκό, εγώ ξέρω και τι θα γίνει. Γι' αυτό με απασχολεί μόνο ο Ολυμπιακός. Γιατί είμαι, δηλαδή τώρα τι να παρακαλάμε τώρα. Τα χάλια του Παναθηναϊκού τα έχουμε δει. Όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός παίζει με μισή ομάδα. 10 τραυματισμούς. Και καμία κόκκινη υπέρ του Ολυμπιακού, έτσι, καμία κόκκινη. Ο Παναθηναϊκός μία που χτύπησε ο Τζιλμπέρτο, όπως το λένε, και άρχισαν τα κλάματα. Ένα παίκτη δεν έπαιξε ένα παιχνίδι και κλαίτε. Γι' αυτό τώρα, αν και η ομάδα από τότε που φύγε ο Ζήκο μέχρι τώρα, βέβαια έχουν επανέλθει και οι παίκτες. Εγώ βλέπω και αγωνιστική άνοδο στην ομάδα και με αποτελέσματα. Όσον αφορά και τον Μπάντοβιτς, έτσι, και τον Ινιέρη. Εγώ το παιχνίδι στην Κρήτη που λένε όλα τα λεφτά είναι, ναι, συμφωνώ, όλα τα λεφτά. Γιατί το λέμε, γιατί, για ποιο λόγο το λέμε, ξέρετε. Γιατί ξέρουμε και τι θα γίνει και στην Τούμπα. Εγώ προσωπικά ξέρω τι θα γίνει στην Τούμπα. Όπως ήξερα και τι έκανε η Λάρισα στην Ξάνθη. Τι σας είχα πει. Άσχετα που ο πατέρας, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού βγήκε και είπε: να, τα παπαγαλάκια λέγανε με την καβάλα, λέει ότι θα κερδίσουμε, ότι μας το έχει δώσει. Μπράβο. Εγώ συμφωνώ που το είπε ο άνθρωπος. Καλά, δεν το είπε. Γιατί όμως και δεν το είπε, δεν μας το είπε μετά τον αγώνα με τη Λάρισα. 5 φάου τη Λάρισα όλο το παιχνίδι. Και σας είχα πει εγώ μετά ότι διπλώς στην Ξάνθη. Δεν έγινε. Μπράβο. Τι θα γίνει στην Τούμπα. Εγώ ξέρω τι θα γίνει στην Τούμπα. Γι' αυτό επικεντρώνουμε μόνο στον Ολυμπιακό, στην ομάδα μας, μέσα από την άνοδο που έχει με τον Μπάντοβιτς, γιατί έχει μεγάλη βελτίωση η ομάδα και ηθικό και ψυχολογικό, και ο Κόκαλης είναι κοντά στην ομάδα, ο κόσμος πιο κοντά, πιο κοντά σίγουρα ακόμα, αν και ποτέ δεν τα είχαμε παρατήσει εμείς σαν θύρα 7. Σαν θύρα 7 είπαμε και με μείον 7 και 8 πόσο ήταν, λέγαμε ποιο πρωτάθλημα θα πάρει ο Παναθηναϊκός, με ποια ομάδα, με ποια ομάδα θα το πάρει. Άσχετα που βγήκε ο Βιεννόπουλος και είπε: είτε θέλουν οι Ολυμπιακοί, είτε δεν θέλουν, θα το πάρουμε. Ναι, μπράβο, το πήρατε. Για να δούμε τι θα πάρετε. Εγώ φοβάμαι πως χάσετε και το κύπελλο. Δεν με νοιάζει τι θα κάνετε, αλλά λέμε έτσι. Ένας παίκτης χτύπησε και κλαίτε ακόμα. Δεν παίζουμε με τον παιχταρά μας στην απώλεια. Μπράβο. Οι δημοσιογράφοι σίγουρα κάνουν δουλειά υπέρ του Παναθηναϊκού. Καλά το πάνε. Βριστήκανε ο Λέτο και ο Καραγκούνης, τίποτα. Έτσι, και δεν ξέρω και τι άλλο έγινε στα αποδυτήρια. Αν και ξέρω. Ένας τσακωμός του Παπαδόπουλου του Γιάννη με τον Ντιόγο, πρωτοσέλιδο. Αν και εμένα μου άρεσε αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά κοιτάξτε όμως κάτι, αυτοί οι δύο δεν ξαναπαίξανε από ότι πλακωθήκανε και πρόστιμο φάγανε και δεν ξαναπαίξανε. Θα παίξουν όταν πρέπει, όταν θέλει ο Μπάντοβιτς. Ενώ εσείς βριστήκατε. Τσακωθήκαν ο Καραγκούνης με τον Λέτο, παίζουν και αύριο, παίζουν και στην Τούμπα, έτσι. Έχετε βγάλει και ωραίο, το πάτε καλά, το σπρώχνουν καλά το θέμα οι δημοσιογράφοι με τα εισιτήρια του Παναθηναϊκού για αύριο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσο θα πάτε, ρε μάγκες, αν θα το γεμίσετε ή δεν το γεμίσετε. Το θέμα είναι να λέτε αλήθεια. 20.000 εισιτήρια έχουν πάρει συνδέσμοι του Παναθηναϊκού, τα οποία δεν μπορούν να τα δώσουν. Ο απλός κόσμος Παναθηναϊκού ψάχνει εισιτήριο, πού να το βρει βέβαια, αφού είναι στους συνδέσμους και στους συνδέσμους πήγανε μόνο και μόνο για ένα λόγο, έτσι. Ξέρετε ποιο λόγο, για ποιο λόγο πήγανε. Μπράβο. Είναι αυτοί που μετά την καβάλα πήγανε και λένε στα δύσκολα μαζί, στα δύσκολα, νόμπλια. Έτσι. Για να δούμε πώς τα δύσκολα θα είστε. Βλέπω να ετοιμάζεται κανένα πανό πάλι υπέρ του νόμπλια. Εδώ ο Θανάσης ο Γιαννακόπουλος, μία που είπε την πρώτη μέρα που τον πήρατε, γιατί με τον Νόμπλια, πού να πάμε με τον Νόμπλια. Μετά τη Λάρισα είπε, συγγνώμη η Νόμπλια που το είπα. Εντός των ημερών θα το πάρει πάλι πίσω.
Με ποιο προπονητή, ρε παιδιά. Και στο φινάλι δεν έχετε και παίκτες. Τουλάχιστον θα μπορούσαν να πάρουν τα παιχνίδια μόνοι τους, αλλά δεν έχετε. Γι' αυτό κλαίτε, επειδή δεν παίζει ο Βραζιλιάνος. Δεν μπορείτε, ρε Βαζελή. Ζαλίζεσαι από την κορυφή. Δεν μπορείτε να είστε στην πρώτη θέση. Το έχουμε αποδείξει πολλά χρόνια. Και πριν από αυτά τα 12 που έχουμε πάρει στα 13. Και ένα που πήρατε, το πήρατε όπως είπα στην αρχή. Όπως είπα και στην αρχή. Και με το Βόκολο και με προοδευτική και που τη στηρίξατε στη Β' Εθνική για να πάρετε πρωτάθλημα. Και τον Πύργο. Καλησπέρα, φίλε. Ναι. Ναι. Έλα, τα έχει, καλησπέρα. Γεια. Ο Δημήτρης ο Παναθηναϊκός που θα είχαμε πει την περασμένη εβδομάδα. Ναι, φιλαρακό, για λέγε. Την περασμένη εβδομάδα πάλι δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε. Έλα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Δεν μου ζαλίζει εσύ το κεφάλι. Άστο. Δεν μπορέσαμε. Ποιο μπορεί να τα βάλει με σένα, αφού δεν ξέρει τι λε. Δεν ξέρει τι λε. Άσε, Δημητράκη, πες σε κανένα Παναθηναϊκό. Άσε, έχουμε βγει άλλη Παναθηναϊκή, έχουμε μιλήσει. Με σένα τι να βγάλω άκρη. Να μου πρίξει τα σηκώτια. Τι να πούμε. Για το πόλο δεν σε νοιάζει, για το βόλεϊ δεν σε νοιάζει, μόνο για τον μπάσκετ σε νοιάζει. Τώρα είσαι πρώτος, στους 8 βαθμούς, τώρα είμαστε ισόβαθμοι. Πρωτάθλημα δεν παίρνει. Πρωτάθλημα δεν παίρνει. Έτσι. Και δεν λέω εγώ είτε σας αρέσει είτε όχι. Έχω καλύτερη ομάδα και θα το πάρω. Εγώ δεν λέω ότι λέτε ο πρόεδρός σου. Εγώ λέω σαν τον παρόν στο Ολυμπιακό έχω καλύτερη ομάδα. Σε είδα μέσα στο Καραϊσκάκι. Σε είδα μέσα στο Καραϊσκάκι τι έκανες. Μέσα στο Καραϊσκάκι σε ξεβράκωσα. Με 6 παίκτες έπαιζα. Από τη βασική ομάδα λείπαν 6 παίκτες. Και είδα και ποια παιχνίδια έχεις πάρει. Είδα και το παιχνίδι με τη Λάρισα. Μεγάλο ντέρμπι. Πέφτει η Λάρισα Β' Εθνική, βέβαια το πήρε στην Ξάνθη το παιχνίδι. Έτσι, έκανε μόνο 5 φάουλ τη Λάρισα. Μια ομάδα που παίζει μια κατηγορία. Έτσι, μπράβο φίλε μου. Και ένα άλλο φιλαράκο. 32 παιχνίδια επίσημα του Παναθηναϊκού, έχει σκοράρει μόνο τα 12 ο Σισε. Τα άλλα 20 δεν έχει σκοράρει. Και από τα 12 που έχει σκοράρει, είδες ποια έχετε πάρει. Ποια παιχνίδια. Με τη Λάρισα, τον Εργοτέλη και κάποια άλλα, δεν θυμάμαι. Αλλά 20, γκολ, 20 αγώνες να μην έχει βάλει γκολ και τον έχετε για πρώτο σκόρερ και ότι ο παιχταράς μας πάει για πρωτάθλημα, ναι. Περίμενε να δείτε τι πρωτάθλημα θα πάρετε. Τώρα που μαζεύτηκαν οι παίκτες Ολυμπιακός στο Ρέντι, με τίποτα. Εδώ εμείς σαν οπαδοί λέγαμε τι μείον 8 και μείον 10 να ήταν. Δεν τα παρατάμε. Μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ που χάσαμε, πήγαμε 7.500 στην Καβάλα, φιλαράκο. Και ξυπνήσαμε και τους παίκτες μας και τη διοίκηση. Να η διαφορά μας σαν οπαδί. Εσύ τώρα τι να μου πεις, τώρα μου πεις ότι κέρδισες, ότι αυτό, τι να μου πεις, να έχουμε να λέμε. Μέχρι που ο πατέρας αναγκάστηκε και για να βγει αθώος ότι να, η Καβάλα μας κέρδισε. Να λέει που λέγατε ότι θα μας το δώσει. Μπράβο, εγώ καλά, εμένα μου αρέσαν αυτά που είπε. Εγώ θα ήθελα όμως τα ίδια λόγια να πει και μετά τον αγώνα με τη Λάρισα. Μετά τον αγώνα με τη Λάρισα να πει αυτά. Γιατί δεν είπε, να τα παπαγαλάκια λέγανε ότι θα το πάρουμε το παιχνίδι, γιατί δεν βγήκε. Όχι παπαγαλάκια, εδώ το λέγανε και οι κότες. Κακακά το λέγανε. Οι δικές σας κότες. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ναι. Παναθηναϊκός λέγει. Η Καβάλα στη γιορτή των ερωτευμένων δεν μπορούσε να αρνηθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού. Α, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Για τη δημοσιογραφία που λέγαμε. Ναι. Είχαμε δει πριν το ντέρμπι, πριν μερικές μέρες, ας πούμε, που είχε το Σισε πρωτοσέλιδο ημίγυμνο. Ημίγυμνο. Ναι, τον... Πασαρέλα, τι. Ναι, τον είχαν βγάλει φωτογραφία. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος τι κάνει. Τώρα μόνο για Λεωνίδας δεν κάνει. Για τον Ξέρξη μοιάζει πάντως. Ναι. Για τον Ξέρξη μοιάζει. Γιατί ο Λεωνίδας 10.000 πέρσες τους πήρε παραμάζωμα μόνος. Θα κάνουν το Σισε Λεωνίδα, θα σηκωθεί ο άνθρωπος και θα σας βαράει. Είναι αυτό το επίπεδο που έχουν υποτίθεται και η κουλτούρα, η ανεβασμένη που έχουν. Ποια κουλτούρα, μάθαμε και κουλτούρα τώρα, μάθαμε και την κουλτούρα.